Τον Ουάρντα που άλλαξε ξανά πλευρά. Η σέντρα από τον Ουάρντα, δεν μπορεί ο Βούκοβιτς, η ευκαιρία και τον γκολ. 1-0 για τον ΠΑΟ από τον Καρέλη. Ανοίγει το σκορ στο 16. Εδώ θα ξαναδούμε η σέντρα. Ο Βούκοβιτς είναι ο πρώτος που έκανε την επαφή. Ο Μάγκας δεν μπόρεσε να καλύψει τον Καρέλη. Εδώ θα φανεί η επαφή του Βούκοβιτς που δεν είναι αποτελεσματική. Κρατάει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν κατάφερε να διώξει σε κόρνερ όπως επιχείρησε ο Σέρβος κεντρικός αμυντικός του Αίτητου. Ο Καρέλη. Η σέντρα από τον Τόσκα είναι αρκετά δυνατή. Προσπάθησε, κατάφερε, την γύρισε ο Καρέλης μέσα στην περιοχή. Η ευκαιρία και η μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Σκοράρει σπάνια, αλλά το κάνει και στο σημερινό μάτς ο Κάνιας. Και μάλιστα το κάνει μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Για να ακούω, δεν πάει προς τους οπαδούς του Αίτητου Σπάτων. Μην νομίζετε, σε κάποιον στον πάγκο το έκανε ο Κάνιας. Εδώ η μπάλα περνάει από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ και φτάνει στον Κάνιας μετά το γύρισμα από τον Λινιό. Δεν μπόρεσαν ούτε σε πρώτο χρόνο ο Καρέλης ούτε σε δεύτερο ο Ακπομ. Μπορεί ο Κάνιας και με αυτό το γύριστο σουτ. Η μπάλα σκάει και στο χόρτο. Κακό σχηματισμό τώρα. Η εκτέλεση, ο Μπίσεσβαρ, η κεφαλιά από τον Πρίγιοβιτς που θα σκοράρει και στα σπάτα. Το εκτέλεσε. Έκανε την κίνηση, ο Πρίγιοβιτς έστειλε την μπάλα στην εστία του Κοκαλά που σε αυτήν την περίπτωση δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. Τον Τόσκα, που κάνει μια πολύ καλή κάθετη για τον Καρέλη, ο Καρέλης με μέτωπο προς την εστία, 4-0 από τον Νίκο Καρέλη, φετινού κυπέλλου Ελλάδας. Καλύπτεται όπως βλέπετε ο Καρέλης, είναι πολύ καλή και η πάσα του Τόσκα, περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες του Αίτητου και από τον Σπυρόπουλο και από τον Ηρακλή που δεν μπόρεσε να κόψει. Έφερε την μπάλα μπροστά του ο Καρέλης και εκτέλεσε την κεφαλιά. Αυτό κόβει ο Ηρακλής. Από το λάθος ο Πρίγιοβιτς βγαίνει ευνοημένος, πλασάρει 0-5. Δεύτερο γκολ του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Εδώ βλέπετε το λάθος γύρισμα. Μετά το διώξιμο από τον Ηρακλή. Το λάθος. Το γύρισμα χαμηλά. Το γκολ. Να που προλαβαίνει ο Πρίγιοβιτς να κάνει hat-trick. Γκολ του Καρέλη. Αλλιώς θα ήταν το original hat-trick. Τρία συνεχόμενα γκολ δηλαδή. Σε ένα ημίχρονο ξανά. Η προβολή από τον Πρίγιοβιτς πάνω στην κίνηση. Μετά το γύρισμα.